από πάνω, το παραπάνω. Το μήνα, τον από πάνω, τον από πάνω, το παραπάνω. Αιτό σε βγήκε να κυνηγήσει, να κυνηγήσει και να γυρίσει. Αιτό σε βγήκε να κυνηγήσει, να κυνηγήσει και να γυρίσει. Δεν εκυνήγα λαγούς και λάθια, μόνο εκυνήγα δυο μαύρα μάτια. Δεν εκυνήγα λαγούς και λάθια, μόνο κυνήγα δυο μαύρα μάτια. Μαύρα μου μάτια κι αγαπημένα, και πως περνάτε χωρίς εμένα. Μαύρα μου μάτια κι αγαπημένα, και πως περνάτε χωρίς εμένα. Μαύρα μου μάτια κοκκίνα χείλη, έβγα μικρή μου στο παραθύρι. Μαύρα μου μάτια κοκκίνα χείλη, έβγα καλό μου στο παραθύρι. Να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις τον νέο που θα σε πάρει. Να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις τον νέο που θα σε πάρει. Γαϊτάνι μπλέκω και δεν αδειάζω, δε μου πολύ να κουβεδιάζω. Γαϊτάνι μπλέκω και δεν αδειάζω, δε μου πολύ να κουβεδιάζω. Ανάθεμα το και το γαϊτάνι, για που το μπλέκει αυτό η φάνη. Ανάθεμα το και το γαϊτάνι, για που το μπλέκει, για που το μπλέκει. Και τούτο το μήνα τον από πάνω, τον από πάνω. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η Ένωση Κριτών Νέας Μύρνης σας καλωσορίζει για ακόμη μια χρονιά στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ των Ιωνικών Εορτών του Δήμου μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλουμε να απευθύνουμε στη Δημοτική Αρχή, η οποία εκτιμώντας το πλούσιο έργο, τη δράση και το πάθος μας για τη διάσωση και τη διάδοση της κριτικής μας παράδοσης, μας συμπεριλαμβάνει για ακόμη μια χρονιά στις εκδηλώσεις των Ιωνικών Εορτών. Παρόλο που οι Ιωνικές Γιορτές έχουν ως επίκεντρο τη Μικρά Ασία, θέλουμε να αφιερώσουμε την απόψινή βραδιά στην επέτειο των 100 χρόνων της Ένωσης της Κρήτης με τη Μητέρα Ελλάδα, σε πείσμα πολλών που μας θέλουν διασπασμένους και αδύναμους. Πολλές ευχαριστίες στους δασκάλους μας του χορού, Ντούλα Στέφανο και Κυριακή Λαδουκάκη. Στους δασκάλους παραδοσιακών οργάνων, Αλεξανδράκη Σταμάτη, Σουλαγκιώτη Σταύρο, καθώς και στο δάσκαλο υποκριτικής Οικονομόπουλο Μιχάλη, για το έργο που προσφέρουν. Ευχαριστούμε επίσης ιδιαιτέρως την ορχήστρα μας, τον Αντώνη και Χαγιαδάκη, τον Αδαμάντιο Λατουκάκη και τον Μανώλη Φετοκάκη, οι οποίοι πρόθυμα βρίσκονται κοντά μας όποτε τους χρειαζόμαστε. Ευχαριστίες πολλές και προς τα μέλη και τους γονείς που μας εμπιστεύονται την πολιτιστική εκπαίδευση των παιδιών τους. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που με τη στήριξη, την αγάπη και την παρουσία σας, η κριτική βραδιά των Ιωνικών Γιορτών κάθε χρόνο πραγματοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία. Ευχαριστούμε επίσης τους Τζουλάκη Σταύρος, Δήμαρχος Νέας Μύρνης, Κασίμη Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος, Γιατσίδης Νότης, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δημάκης Γιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου. Καλογρίδης Παντελής, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης. Κρικρής Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης. Τσουράκης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος. Οικονομόπουλος Μιχάλης, Πρόεδρος Τριτέκνων Νέας Σμύρνης. Καστόρης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης. Αθανασίου Νάσος, Δημοτικός Σύμβουλος. Στέφος Νίκος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, Συμμαχία Πολιτών Νέας Σμύρνης. Τελιγιάννη Κλέρη, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Υπηρωτών Νέας Σμύρνης Παλαιού Φαλήρου. Και Γαλανοπούλου Νόρα, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα από το δημοσιογράφο, συγγραφέα και λαογράφο Γιώργο Λεκάκη, ο οποίος μας τίμησε πριν από λίγους μήνες, παρουσιάζοντας το πολιτιστικό χώρο του Γαλαξία το βιβλίο του «Αρχαιοκοπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα επικατοχής» και αγωνίζεται για την επιστροφή των εγκλεμμένων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Πριν από αυτό όμως, παρακαλούμε τον Πρόεδρο της Ένωσης να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό να μας μιλήσει. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και είσαστε και πάλι μαζί μας. Απόψε είναι η τελευταία βραδιά του πολιτιστικού φεστιβάλ Ιωνικές Γιορτές. Φέτος ήταν η πιο επιτυχημένη σε ποιότητα και παρουσία κόσμου από όλη την Αθήνα. Ένα μεγάλο μπράβο και εύγε στο πολιτιστικό του Δήμου και σε όλους που συνέβαλαν για να γίνουν δηλώσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεκάκης, παρακαλώ να έρθει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για αυτήν την τιμητική πρόσκληση και εκ μέρους της Επιτροπής Ενημερώσεων επί των Εθνικών Θεμάτων θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Δεν γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της Ένωσης της Κρήτης, γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της Επανένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Γιατί λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν. Και αυτό για μας είναι θλιβερό. Η Κρήτη μας, η οποία γνώρισε τους περισσότερους κατακτητάς από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδος, Ρωμαίους, Αρακινούς, Γενουάτες, Ενετούς, Οθωμανούς, Άραβες, Γερμανούς, Άγγλους και βάλε, δεν μετράει 400 χρόνια σκλαβιάς, δεν μετρούσε 400 χρόνια σκλαβιάς, αλλά 600. Από αυτά, τα 230 τα τελευταία ήταν τα χειρότερα της Οθωμανικής κατακτήσεως. 230 χρόνια υπόδουλοι στους Οθωμανούς, όμως αυτό που δεν σας έχουν πει και σε εσάς τους Κρήτες, και φυσικά δεν θα τα ακούσετε από τις περιβόητες τηλεοπτικές εκπομπές ή τους φαντεζή επιστήμονες των πανεπιστημίων μας, είναι ότι στα 230 χρόνια της Κρήτης που ήταν υπόδουλοι στους Οθωμανούς, εκάναμε 400 επαναστάσεις. Το σύνθημα ήταν πάντα ένα. Ελευθερία, θάνατος, ένωσης. Το λέω γιατί η καιρή είναι πονηρή. Η πρώτη επανάσταση στην Κρήτη ξεκινάει το 1692. Εκεί ένας σφακιανός, ο Δασκαλογιάννης, ξεκινάει την επανάσταση με 1300 παλικάρια. Αποτέλεσμα, το 1771 όχι μόνο τον συλλαμβάνουν οι Οθωμανοί, αλλά τον γδέρνουν ζωντανό μέσα στο μεϊντάνι του Ηρακλείου προς παραδειγματισμό. Στα τελευταία του λόγια ήταν να μην δει κανείς αυτό που έπαθε στο τέλος, αλλά να θυμούνται όλοι αυτό που έκανε στην αρχή. Και έρχεται το 1821 που επαναστατεί η Πελοπόννησος και ξεκινάει επισήμως η επανάσταση στην Ελλάδα, όταν
ταυτόχρονα με την Πελοπόννησο, κάτι που δεν διδασκόμαστε στα σχολεία μας που έχουν βιβλία κατευθυνόμενα από ένα παιδαγωγικό Ινστιτούτο το οποίο κάθε άλλο παρά αγαπά την Ελλάδα. Ξεκινάει και η Επανάσταση στην Κρήτη. Κάτι το οποίο ουδόλως αναφέρεται στα σχολιά μας. 7 Απριλίου του 1821 στην Παναγία τη Θημιανή, που είναι η Αγία Λαύρα της Κρήτης. Την έχετε πει αλήθεια στα εγγόνια σας όταν τους διαβάζετε την ιστορία που διδάσκονται στο σχολείο? Φαντάζομαι πως όχι. Και το 1824, όταν οι Οθωμανοί τα βρίσκουν σκούρα και λίγο έλειπε το να απελευθερωθεί η Κρήτη, οι Οθωμανοί επιστρατεύουν τις αιγυπτιακές δυνάμεις του Μεχμέτ Αλί Πασά και έρχονται και πολεμούν τους επαναστατημένους Έλληνες κρητικούς, και οι Οθωμανοί και οι Αιγύπτιοι, διπλός ο στρατός κατοχής για άλλη μια φορά στην Κρήτη. Και τότε έχουμε την Επανάσταση στο Φραγκοκάστελο, πάλι κάτω στα σφακιά, με τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη. 700 παλικάρια μας έπεσαν μέχρι ενός στο Φραγκοκάστελο. Σήμερα, κάθε Μάη, κάθε Ιούνι, βλέπουμε τις σκιές τους, τους δροσουλίτες, να κατεβαίνουν τους τοίχους του Φραγκοκάστελου. Και έχουμε το 1830 που, για να βουλώσουν τα στόματα και τα όπλα των κρητικών, υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Τότε, με αυτό το πρωτόκολλο, επεμβαίνει η Αγγλία, η οποία ουδέποτε έβλεπε με καλό μάτι την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Επεμβαίνει η Αγγλία λοιπόν και πείθει την Οθωμανική Αυτοκρατορία να πουλήσει την Κρήτη στους Αιγύπτιους, οι οποίοι αγοράζουν την Κρήτη έναντι 21 εκατομμυρίων γροσίων. Η Κρήτη στους Αιγυπτίους. Είναι η στιγμή που οι Ευρωπαίοι λένε στο πρωτόκολλο του Λονδίνου πώς θα το πετύχουν αυτό, και ακούστε το, γιατί όποιος δεν ξέρει η ιστορία την ξαναζεί. Γράφουν οι Ευρωπαίοι σε εκείνο το συμφωνητικό: όσο περισσότερο εξαθλιώνεται οικονομικά ένας λαός, τόσο ασφαλέστερα εδραιώνεται η εθνική του υποδούλωση. Δεν το βάζουν κάτω οι Κρήτες. Συνεχίζουν με την Επανάσταση στις Μουρνιές. Έχουμε για αυτήν την Επανάσταση συνθήκη του Λονδίνου 1840. Και το 1841, παρά τα προνόμια που δίνονται, νέα Επανάσταση με τον Βασιλογιάννη και τον Χερέτη. Όταν αυτή η Επανάσταση αναγκάζει το 1856 να υπογραφεί η συνθήκη των Παρισίων, την οποία όμως πολλές φορές πολλαπλώς παραβιάζουν οι Οθωμανοί. Μέχρι που γίνεται το κίνημα του Μαυρογέννη το 1858. Το 1860 η Τουρκία γεμίζει το διεθνή τύπο με ψευδείς ειδήσεις για την Κρήτη και την Κρητική Επανάσταση, ώσπου έρχεται η γνωστή μεγάλη Κρητική Επανάσταση που κράτησε 3 χρόνια, 1866-1869. Γιατί επαναστάτησαν οι Κρήτες τότε? Για την μεγάλη φορολογία και για το μοναστηριακό ζήτημα. Βγαίνουν εφημερίδες δικές μας, ελληνικές επιτέλους, στην Κρήτη. Η εφημερίδα Κρήτη. Και έχουμε το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και τη γιγαντομαχία του Λασιθίου. Στο Αρκάδι, 954 άτομα δικοί μας Έλληνες, το κούκι του Αρκαδίου, που δεν το διδασκόμαστε στα σχολιά μας, ανατινάχθηκε, νεκρή μέχρι σενός. Ο Φερίκ Ισμαήλ Σελίμπασας ήταν αυτός ο οποίος θα το καταλάμβανε αν οι Έλληνες δεν μπορούν να ζήσουν σκλαβωμένοι και προτιμούν το θάνατο από τη σκλαβιά. Και συνεχίζουμε και προχωράμε με τον Μουσταφά Σελίμ, ο οποίος στέλνει 15.000 Τουρκοαιγύπτιους και Αλβανούς εναντίον του Γιαμπουδάκη και του Σκουλά. Τίποτα όμως. Δεν πτωείται η Κρήτη. Οι επαναστάσεις συνεχίζονται μέχρι σενός. Ο Βίκτορ Ουγκό, αυτός ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας, στην εφημερίδα Κλειό της Τεργέστης, γράφει τεράστιες επιφυλίδες φιλελληνικές για τον αγώνα της Κρήτης. Και είμαστε ακόμα στο 1867. Αυτά όλα και η διεθνής πίεση των Φιλελλήνων αναγκάζουν να υπογραφεί το 1868 οργανικός νόμος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγκάζεται και δίνει κάποια προνόμια στην Κρήτη. Ανάμεσα σε αυτά τα μεικτά δικαστήρια, να μπορούν οι Έλληνες να δικάζονται από μεικτό δικαστήριο, όχι μόνο από Τούρκους δικαστές,
και ακόμη και την ισότητα των δύο γλωσσών. Επιτέλους μπορούσαν να μιλούν ελεύθερα ελληνικά στην Κρήτη. Και τότε ξεσπά ο Ρουσοτουρκικός πόλεμος. Αυτό το βλέπουν σαν πολύ μεγάλη ευκαιρία οι Κρήτες να επαναστατήσουν ξανά. Και αποτέλεσμα, η νέα σύμβαση, η σύμβαση της Χαλέπας, νέος οργανισμός, νέος νόμος, νέο σύνταγμα για την Κρήτη. Ο γενικός διοικητής της Κρήτης μπορεί και να είναι χριστιανός εάν ψηφιστεί. Χορηγείται γενική αμνηστία, προσωρινή φοροαπαλλαγή των Κρητών. Οι Οθωμανοί τα δίνουν όλα για να σταματήσουν οι Κρήτες να επαναστατούν και να τους είναι εμπόδια. Όμως δεν ζήταγαν αυτό οι Κρήτες. Δεν ζήταγαν να μην πληρώνουν φόρους. Ζήταγαν την ελευθεριά τους και την ένωσή τους με τη μητέρα τους. Και κάνουν νέα επανάσταση το 1869. Ώσπου έρχεται ο Φιλέλληνας, ο Πετρόφ, και τους ξεσηκώνει, γράφοντας ωραίες εικόνες και ζωγραφίζοντας ωραίες γραβούρες, οι οποίες γέμισαν τις φυλάδες της Ρωσίας. Νέα επανάσταση το 1895, νέο σύνταγμα. Ορίζεται πια μόνο χριστιανός διοικητής. Οργανώνεται κριτική χωροφυλακή από Κρήτες και από Ευρωπαίους. Οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της Κρήτης. Οι θέσεις των χριστιανών υπαλλήλων είναι διπλάσεις από τις θέσεις των χριστιανών. Τι άλλο θέλετε, λένε οι Οθωμανοί στους Κρήτες. Σας τα έχουμε δώσει όλα. Σφακιανός, Μανούσος Κούνδουρος, ξεκινάει νέα επανάσταση. Γιατί ποτέ ο Έλληνας και ο κρητικός δεν βολεύεται με το λίγο. Άγριες φαγές, διεθνής κατοχή. Η Κρήτη πλέον δεν μπορεί να σταθεί κάτω από μία κατοχή και έρχονται αυτό που λέει ο λαός μας, σαν Γλυγάλοι Πορτογάλοι να καταλάβουν την Κρήτη. Διεθνής κατοχή στην Κρήτη. 1897 και η Ελλάδα αναγκάζεται να ανακαλέσει τις δυνάμεις που είχε στείλει. Η μικρή ταπεινή Ελλάδα εκείνης της εποχής είχε στείλει κάποιες δυνάμεις με τον Τιμολέοντα Βάσο να βοηθήσουν τους εξεγερμένους Κρήτες. Αναγκάζεται να τους μαζέψει πίσω, γιατί πλέον όλες οι μεγάλες δυνάμεις είχαν πάρει το οικόπεδο που λέγεται Κρήτη. Και στέλνεται σαν πρίγκιπας, βασιλιάς, διάδοχος, διοικητής, όπως θέλετε πέστε το, της ημιαυτόνομης Κρήτης με ημιαυτόνομο διοικητικό κρατικό εξοπλισμό και οντότητα, ο πρίγκιπας Γεώργιος. 9 Δεκεμβρίου του 1898. Πρώτος πρίγκιπς ύπατος αρμοστής. Στο διοικητήριο των Χανίων γίνεται διάγγελμα. Σταματήστε Κρήτες επιτέλους την επανάσταση. Σας δώσαμε ανεξάρτητο κράτος. Σας έχουμε και Έλληνα διοικητή. Τι άλλο θέλετε? Όμως δεν θα είστε αυτόνομοι. Οι Ιταλοί παίρνουν τα Χανιά. Οι Ρώσοι παίρνουν το Ρέθυμνο, οι Άγγλοι το Ηράκλειο και οι Γάλλοι το Λασίθι. Αυτή ήταν η ημιαυτονομία που ήθελαν για την Κρήτη. Και όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο, ένα κράτος δηλαδή κατ' εντολή των μεγάλων δυνάμεων υπό την υψηλή πύλη όμως, ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε κανένας κρητικός να ανεχθεί. Γι' αυτό γίνεται Γενική Συνέλευση και σχηματίζεται η πρώτη κυβέρνηση της Κρήτης με τον πρίγκιπα Γεώργιο, με Γενικό Υπουργό Δικαιοσύνης τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Μανούσο Κούνδουρο Εσωτερικών, τον Γιαμαλάκη, τον Φούμη και τον Σκυλογιαννάκη. Και εκδίδονται και τα πρώτα χαρτονομίσματα της Κρήτης, διότι κράτος χωρίς το δικό του νόμισμα είναι καταδικασμένο σε υποτέλεια. Το Σύνταγμα αυτό όμως έχει οργανωτικές αδυναμίες, ενώ τα δάχτυλά τους τα έβαζαν πολύ βαθιά μέσα στην Κρήτη και οι Ρώσοι και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Οθωμανοί. Και έτσι δουλειά δεν γίνεται με αυτούς πάνω από το κεφάλι σου. Θυμηθήκαν όλοι πως πριν 200 χρόνια ο Κολοκοτρώνης είχε πει: «Κατάλαβα πως για να απελευθερωθούμε πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, να μην περιμένουμε τίποτα από τους άλλους». Και γίνεται Επανάσταση του Θέρισσου το 1905. Γίνεται η Επανάσταση αυτή όταν, προσέξτε, έχει πάει ο Γάλλος αρμοστής εκεί πέρα, έχει δει την έκριθμη κατάσταση της Κρήτης, έχει δει ότι οι Κρήτες πια δεν αντέχουν και δεν ανέχονται κανέναν και γράφει: «Το μόνο φάρμακο στην επικίνδυνη σημερινή κατάσταση είναι η ένωση της Κρήτης με το βασίλειο της Ελλάδος».
η επανάσταση του Θερίσου καταλήγει στην παραίτηση του Γεωργίου. Και έρχεται ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, Πελοποννήσιος με ποντιακή καταγωγή, ψηφίζεται νέο φιλελεύθερο σύνταγμα, νέοι νόμοι, η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει, βελτιώνεται η εκπαίδευση, ώσπου στη Μακεδονία ξεκινά το κίνημα των Νεοτούρκων. Ένα χαρμάνι περίεργο από την Μακεδονία, με επικεφαλής έναν συμφιλειδικό κρυφοεβραίο, ο οποίος λέγεται Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τους Τούρκους, γίνεται μπροστάρι σε ένα κίνημα νεοτούρκων και το Οθωμανικό κράτος σιγά σιγά ονομάζεται Τουρκία. Όταν οι Τούρκοι ήταν μια πολύ μικρή μειονότητα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κάθε φορά που λέμε ότι ήμασταν 400 χρόνια σκλαβωμένοι από τους Τούρκους, μεγάλη χάρη τους κάνουμε. Υπό των Οθωμανών είμαστε. Και έτσι σιγά σιγά όπως έρχονται τα πράγματα, οι Κρήτες βρίσκουν πολύ μεγάλη ευκαιρία το ότι οι Τούρκοι είναι απασχολημένοι στη Μακεδονία και προσπαθούν να κάνουν τη δική τους επανάσταση αντιπερισπασμό, ένα δεύτερο μέτωπο στην Κρήτη, το οποίο και πετυχαίνει. Γίνεται η Παγκρήτια Συνένωση και ενώ λείπει ο Ζαΐμης στην Αίγινα, του ανακοινώνουν να μην ξανακατέβει στην Κρήτη, διότι οι Κρήτες πλέον είναι έτοιμοι με τον Μιχαηλιδάκη να ενώσουν την Μεγαλόνησο πια με την Ελλάδα, με το βασίλειο της Ελλάδος. Οι Νεότουρκοι αντέδρασαν δυναμικά, επιθυμώντας την πρώτη τους διπλωματική επιτυχία σε διεθνές επίπεδο. Δεν υπήρχαν ως τότε στα διεθνή φόρα και οι μεγάλες δυνάμεις που ποτέ δεν ήταν φίλιες με την Ελλάδα και όταν λέμε συμμάχους της Ελλάδας πρέπει πάντα να τους βάζουμε σε εισαγωγικά, έβγαλαν διακοίνωση προς την Τουρκία στην οποία υπογράμμιζαν ότι για να πραγματοποιηθεί η Ένωση απαιτείται πάντα η σύμφωνη γνώμη της πύλης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν ίσχυε και δεν ενδιέφερε κανέναν κριτικό. Είχαν αποφασίσει την Επανάσταση και την Ένωση. Έτσι, πραγματικά, στο λιμάνι του Φυρκά, στα Χανιά, υψώνεται μετά από 600 χρόνια, 600 τόσα χρόνια και 230 οθωμανικά χρόνια, η γαλανόλευκη σημαία και πάλι. Οι μεγάλες δυνάμεις γίνονται έξαλλες, οι τοποτηρητές γίνονται έξαλλοι και ζητούν να κατέβει αμέσως, να γίνει υποστολή της ελληνικής σημαίας. Όμως τότε δεν βρίσκεται ούτε ένας κριτικός να πάει να κατεβάσει εκείνη τη σημαία, τη γαλανόλευκη από το λιμάνι των Χανίων. Δεν βρέθηκε ούτε ένας. Η ελληνική κυβέρνηση τότε στάθηκε ανήμπορη να βοηθήσει τους Κρήτες σε αυτήν την επανάσταση, σε αυτές τις κινήσεις. Και όταν οι Κρήτες μπήκαν στα βουλευτικά έδρανα το 1910, αυτό οι Τούρκοι το είπαν ως πραξικόπημα, ως αναγνώριση και ενσωμάτωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα, η οποία πολιτικά δεν είχε εδραιωθεί, και ζήτησαν από την κυβέρνηση τότε την ακύρωση της εκλογής των κριτικών στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ξεσπούν οι Βαλκανικοί πόλεμοι το 1912 και αυτοί δίνουν μια ευκαιρία στην ελληνική βουλή τότε να παρακάμψει το ζήτημα και να εντάξει τους Κρήτες βουλευτές, που ακόμα η Κρήτη δεν είχε τυπικά τελειώσει, νομικά τελειώσει, διπλωματικά τελειώσει την ένωσή της με την Ελλάδα, να εισέλθουν στο κριτικό βουλευτήριο, στο ελληνικό βουλευτήριο. Και έτσι η οριστική λύση του κριτικού ζητήματος, που δεν ήταν διμερής υπόθεση, αλλά σύνθετη διεθνής, πολύ πιο δύσκολη από αυτές που περνάμε τώρα, έρχεται κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Ήταν Φεβρουάριος του 1913. Ήταν η συνθήκη του Λονδίνου, το Μάιο, και η Κρήτη ξαναπαραχωρείται στην Ελλάδα. 1η Δεκεμβρίου του 1913, 100 χρόνια περίπου πριν από σήμερα, έγινε η επίσημη ανακήρυξη της ενώσεως της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Υψώθηκε για πάντα σταθερά η ελληνική σημαία στον Φυρκά. Ο πόθος της ενώσεως του κρητικού λαού, που πληρώθηκε με σκληρούς αγώνες, 400 επαναστάσεις εναντίον των Τούρκων και άλλες 240 εναντίον των Ενετών, ολοκληρώθηκε με ποταμούς αίματος και έγινε μία πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λεκάκη για την ομιλία του.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και να υπενθυμίσουμε ότι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου και το πρόγραμμα των μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.kritesns.org. Ευχαριστούμε πολύ.
δρόμο. Εμένα μου μιλεί η καρδιά. Λάβω ματιές γεμάτη. Λάβω ματιές γεμάτη. Και συνεχίζουμε με χορό. Είναι ψωμί
είναι ψωμί μου από μικρό, άντε σάμα να τον άντρα τον εντρεύει, τον άντρα τον
ένα χειροκρότημα. Μιας και τώρα ζεσταθήκαμε, θα πάμε στο επόμενο μέρος και δεν θα σας κουράσω. Δύο λόγια για τους φιλοξενούμενούς μας, που είναι ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Ροδόπολης Αττικής στο Ρόδο. Ο Μουσικοχορευτικός... βέβαια, ζεστό χειροκρότημα για τους φιλοξενούμενούς μας που ήρθαν να μας θυμίσουν. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος στο Ρόδο δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς της ελληνικής δημοτικής παράδοσης, όπως τη διδασκαλία ελληνικών παραδοσιακών χωρών και τη διδασκαλία μουσικών οργάνων όπως το κλαρίνο, η κιθάρα, τα κρουστά και το λαούτο, από έμπειρους διδασκάλους. Στόχος του Συλλόγου είναι η διάσωση και η διάδοση της ελληνικής μας παράδοσης. Το Ρόδο ξεκίνησε το 1998 ως επίσημο σωματείο, θεματοφύλακας της ελληνικής παράδοσης, ενώ οι ρίζες του κρατούν πολλά χρόνια νωρίτερα, αφού αποτελούσε το κύριο φορέα του πολιτιστικού κέντρου της κοινότητας Ροδόπολης Αττικής. Μαθητές της χορευτικής ομάδας συμμετείχαν στην τελετή έναρξης των Special Olympics στην Αθήνα, καθώς και σε εκδηλώσεις τόσο στο εξωτερικό, όπως τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, όσο και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως τη Ροδόπολη Σερών, την Κατερίνη, τον Βόλο και το Αίγιο. Η ετήσια εκδήλωση που διοργανώνει στη Ροδόπολη Αττικής αποτελεί μια δυναμική πρωτοβουλία διάσωσης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Ας τους απολαύσουμε. Thank you.
Στην ερημιά με χαρίστη.
κι ας πάει μαύρη, δεν να μας φάει τούτη που την παρτούμε όλοι μέσα δεν να πούμε. Χαρίτενες, χαρίτενοι, του χρόνου ποιος θα ζήσει, του χρόνου ποιος θα ζήσει. Κι ο χαρός έχει απόφαση, ψυχή να μην αφήσει, ψυχή να μην αφήσει. Τούτοι με τα χορτάρια, τρώγινες και παλικάρια, τούτοι με τα λουλούδια, τρώγινες και κοπελούδια. Και ακολουθεί το τρίτο μέρος της απόψινής βραδιάς. Το τρίτο μέρος συμπεριλαμβάνει Ανογιανό, Τριζάλη, Συρτό, Μαλεβιζιώτη και Σούστα από την Ένωση Κριτών. Thank you.
Την ασκουμπαντούρα του μας συνόδευσε ο χοροδιδάσκολος της Ένωσης Ντούλα Στέφανος. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή του.
μυαλό το παίρνει πάντοτε την ώρα που
καμέ, εσύ μου το πρώτο πες, εσύ μου το πρώτο πες. Τον κύριο Γιώργο Λεκάκη για την απονομή αναμνηστικού από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, κύριο Περαθωράκη Νικήτα.